Η πραγματικότητα, Υπουργέ, να πάω στο όπου θέλεις. Η πραγματικότητα είναι ότι ο ροχός έχει σβήσει, έχει ερημοποιηθεί. 8 σταθμούς διοδίων εντός των ορίων του Δήμου, Υπουργέ, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Έχουμε από τη μία μεριά τα διόδια, που δεν θέλουν τις συγγενείς μας να έρθουν να μας δουν στον οροπό, για να πληρώνουν διόδια. Απ' την άλλη έχουμε τον Ασοπό και την βιομηχανική ζώνη Νοφύλωση Ματαρίου, ο οροπός έχει ερημοποιηθεί. Εδώ λοιπόν, Υπουργέ, θέλουμε την πολιτική σου παρέμβαση, θέλουμε αυτή η κυβέρνηση που νομίζουμε ότι έχει ευαισθησίες, να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα, τα οποία θέλουν να τα βάλει με συμφέροντα. Όπως τα βάλαμε εμείς με τους γεωμήχανους, μια ομάδα κατοίκων, 43 σύλλογοι, εμπορικοί και εξοριστικοί σύλλογοι του οροπού, τα βάλαμε με τους μεγαλύτερους ρηπαντές στην Ελλάδα και κερδίσαμε. Και εσύ, Υπουργέ, με την κυβέρνηση τεταγμένα, μπορείς αυτό το άδικο μέτρο των διοδίων να το λύσεις, να απαλλάξεις τους κατοίκους του οροπού από αυτό το έσχος, από αυτή την τροπή. Λοιπόν, εμείς έχουμε καταθέσει ένα ψήφισμα με χιλιάδες υπογραφές, μένουμε σε αυτό, οι κάτοικοι του οροπού δεν πληρώνουν και παράλληλα οι υπουργές έχουμε κάνει πρόσφατα ένα έγγραφο και στον ΟΑΣΑ να έρθει η αστική συγκοινωνία στον οροπό. Να έχουμε κι εμείς ένα όφελος από όλη αυτή την κατάσταση. Να μπορούν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι να μετακινούνται ελεύθερα και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην Αθήνα και στο κέντρο της περιοχής. Αυτά ήθελα να πω. Θέλω να τα δει στον ευαισθησία και να κάνουμε μια συνάντηση για να λύσεις αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε.